Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επίλαση της κακοκαιρίας Μίδια δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Δήμο Κομωτινής, καθώς υπήρξε ιδέουσα προετοιμασία και άμεση αντιμετώπιση στις περιοχές όπου χρειάστηκε των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Για να μιλήσουμε λοιπόν για την κατάσταση αυτή, καθώς και για την λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τις επόμενες ημέρες, έχουμε καλέσει σήμερα κοντά μας τον Δήμαρχο Κομωτινών, κύριο Ιωάννη Γκαράνη. Κύριε Γκαράνη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Πέρασε και δεν ακούμπησε λοιπόν η κακοκαιρία από την περιοχή της Κομωτινής. Αρκετά προετοιμασμένη, έτοιμη η πολιτική προστασία του Δήμου μας. Αντιμετωπίστηκαν οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία υπήρξαν και είμαστε σε ετοιμότητα φυσικά και για την επόμενη υπερχόμενη κακοκαιρία. Σωστά. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κομωτινής, τόσο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, ήταν έτοιμες για να μπορέσουν να είναι καθόλου όπως θα πρέπει για το Δήμο Κομωτινής, τόσο η πολιτική προστασία αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας αλλά και, και γενικότερα να κρατήσουν το δίκτυο ανοιχτό. Έτσι λοιπόν τις μέρες, το 48 ώρα αυτό που είχε κακό καιρό και στις χιονοπτώσεις, νομίζω ότι έδειξε ο Δήμος Κομωτινής ότι ήταν έτοιμος αυτό το 48 ώρο. Έτσι, χωρίς να κλείσουν οι οδικές κεντρικές αρτηρίες και γενικότερα να μην κλείσει κανένας δρόμος στο Δήμο Κομωτινής. Σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε 100% στα προβλήματα που θα πω ότι αντιμετώπισε ο Δήμος μας. Μάλιστα. Όσο απόρρια της κακοκαιρίας αυτής υπήρξε και η μη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τις προηγούμενες ημέρες, τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, κύριε Δημαρχέ? Νομίζω ήταν μια σωστή απόφαση του Περιφερειάρχη για την Δευτέρα και την Τρίτη για το κλείσιμο των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αλλά και των βρεφονιπιακών σταθμών. Θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία και βάσει της κατεύθυνσης που δίνει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα πρέπει τα σχολεία, οι τάξεις να είναι ανοιχτά τα παράθυρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν σωστή η απόφαση για την Δευτέρα και την Τρίτη. Έτσι λοιπόν και την Τετάρτη θα είναι κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κομωτινής. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι στην ίδια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί τα παράθυρα είναι κλειστά και τα παιδιά μπορούν να είναι σε ένα ζεστό περιβάλλον. Θεωρούμε ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, έτσι θα μπορέσουν τα σχολεία να ανοίξουν. Αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα για κάποιους γονείς οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να μένουν αυτόν τον καιρό μέσα και να παίρνουν κάποιες άδειες ειδικού σκοπού. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όμως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους μικρούς μας φίλους ιδιαίτερα να πάνε στο σχολείο και να έχουν τα παράθυρα ανοιχτά και να πρέπει να κάνουν μάθημα. Νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση και του Δήμου Κομωτινής. Ωστόσο, ο καιρός βελτιώνεται τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν και τις επόμενες μέρες τα σχολεία θα είναι κλειστά ή θα είναι ανοιχτά. Σε συνεννόηση πάντα με τις διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας θα πάρουν τις αποφάσεις μας τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να αναφερθούμε για την δωρεά του Δήμου Κομωτινής σε δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται αργώς στις δράσεις και σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περνάμε τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Αναφέρομαι στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και στον Ερυθρό Σταυρό των παραρτημάτων εδώ της Κομωτινής. Κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, είναι δύο εθελοντικές ομάδες που πραγματικά κάθε φορά όταν ο Δήμος Κομωτινής αλλά και γενικότερα οι πολίτες αυτής της πόλης χρειάζονται βοήθεια, είναι πάντα πρόθυμοι να την προσφέρουν. Όπως γνωρίζετε, τόσο ο Ερυθρός Σταυρός και η Ομάδα Διάσωσης είναι δύο εθελοντικές οργανώσεις που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό όταν τους χρειαστούμε. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθεια που κάνουμε και εμείς να συμβάλλουμε έστω να τους βοηθήσουμε στη λειτουργία τους, μπορέσαμε έτσι από ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό να τους δώσουμε κάποιον εξοπλισμό. Φυσικά είμαστε εδώ και πάντα να τους βοηθήσουμε και να αλληλοβοηθούμε σε οποιοδήποτε περίσταση για χρειαστεί. Εμείς με την προσπάθεια που κάνουμε να τους εξοπλίσουμε και αυτό είναι προς όφελος των δημοτών μας, νομίζω δείχνει και το ενδιαφέρον του Δήμου Κομωτινής προς αυτές τις οργανώσεις.
Μάλιστα. Να αναφερθούμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Προχωράει το έργο όσον αφορά τον εξοπλισμό της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Κομωτινής και συγκεκριμένα στην παραλία Φαναρίου και στην παραλία της Μέσης. Ποιος είναι ο στόχος του έργου αυτού? Κοιτάξτε, είχαμε πει από την αρχή ότι ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε καταρχήν να διαφημίσουμε τις παραλίες μας, αλλά και να μπορούμε να τις κάνουμε όσο γίνεται προσβάσιμες. Και αυτό είναι το στοίχημα. Λοιπόν, με αυτόν τον εξοπλισμό που ο Δήμος Κομωτινής θα πάρει το επόμενο διάστημα, θα είναι οι παραλίες μας για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και γενικότερα για το αναπηρικό κίνημα, θα είναι προσβάσιμες 100% και μάλιστα θα είναι αυτόνομες. Δηλαδή, κάποιος θα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ το οποίο υπάρχει για τους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα ή γενικότερα για αμαία και θα μπορεί από μόνος του πλέον να μπει και να κολυμπήσει στη θάλασσα. Θα υπάρχουν συστήματα ηχητικά και άλλα με φάρους οι οποίοι θα τους δίνουν το σήμα ώστε από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι να μπει και να βγει έξω, θα μπορεί να το κάνει μόνος του. Νομίζω ότι έτσι δημιουργούμε, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που πραγματικά το αναπηρικό κίνημα είναι έτσι ψηλά και φυσικά, όπως ξέρετε, πήραμε και ένα αντίστοιχο βραβείο που αφορά την προσβασιμότητα στην πόλη μας. Έτσι θα κάνουμε και τις παραλίες μας 100% προσβάσιμες σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για την άμεση αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και την ύπαρξη προβλημάτων στον Δήμο Ιάσμου, μίλησε ο Δήμαρχος Ιάσμου Ντέρμου Μίν στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού, καθώς αναφέρθηκε και στην λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δήμου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, τις οποίες επεφέρει η κακοκαιρία. Όλα τα προβλήματα που υπήρξαν, κύριε Μαλούση, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα με τον ορθό συντονισμό των υπηρεσιών μας, των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας, των υπηρεσιών του Δήμου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών καθαριότητας, που ήταν επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης και των φαινομένων παγετού που έπληξαν την περιοχή μας. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, ήμασταν προνοητικοί. Έγινε ρήψη αλατιού σχεδόν σε όλα τα σημεία, στις κεντρικές αρτηρίες και παράπλευρες δρόμους του Δήμου Ιάσμου. Νομίζω ότι αν και το ψύχος, ο παγετός παραμένει, τα φαινόμενα υποχωρούν. Σήμερα παρέμειναν τα σχολεία, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία, κλειστά με απόφαση του Περιφερειάρχη του Χρήστου του Μέτιου. Από αύριο, για την αυριανή ημέρα και ύστερα, θα αποφασίσουμε εμείς οι Δήμαρχοι. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, υπάρχει μια, από το πρωί συσκεπτόμαστε δια τηλεφώνου και με την κυρία Κοσμίδου και με τον κύριο Μπαντίκο και με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τους τοπικούς φορείς γονείς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους δασκάλους και καθηγητές μας. Εγώ προς το παρόν θα βγει βέβαια και το απόγευμα επίσημη απόφαση, θα αναμένουμε και τους υπόλοιπους Δήμους, αλλά συγκλίνω στο ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν για 3 μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και εφόσον υπάρχει και δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης να μην βάλουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία που δεν υπάρχει και λόγος. Ξέρετε, υπάρχει υποχρεωτικότητα για τα ανοιχτά παράθυρα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και από ό,τι ενημερώθηκα το ποσοστό των παιδιών που δεν συμμετέχουν στην τηλεεκπαίδευση είναι πάρα πολύ χαμηλός, απειροελάχιστος. Άρα φρονώ ότι θα είναι η απόφασή μας προς αυτή την κατεύθυνση για κλείσιμο 3 ημερών μέχρι και την Παρασκευή. Σήμερα, Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιάσμου από τον Δήμαρχο Ιάσμου Ντέρμου Μίν και την συγγραφέα Νάγια Δαλακούρα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της Θράσα. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εγώ να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε
την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σύσσωμος ο τύπος του νομού Ροδόπη σήμερα εδώ, να καλωσορίσω και την Άγια τη Δαλακούρα. Η Άγια η Δαλακούρα είναι μια συγγραφέας καταγόμενη από την περιοχή μας. Είναι η εγγονή του αειμνίστου κοινοτάρχη του Γιάννη του Δαλακούρα, του Γιαννούση του γνωστού. Έχει καταγωγή από τη Διαλαμπή. Είναι ένα χωριό που πέρασα κι εγώ αρκετά χρόνια κατά την παιδική μου ηλικία, παίζοντας ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα και τυχαίνει να γνωρίζω σχεδόν όλο το χωριό. Έχει παράξει σπουδαία έργα και συγγραφήματα η Άγια μέχρι σήμερα. Θεώρησα κι εγώ, εφόσον μου έκανε την πρόταση, να την αποδεχτώ και να κάνουμε από κοινού αυτή την συνέντευξη τύπου, σηματοδοτώντας μια καινούρια εποχή όσον αφορά τα γράμματα και τη τέχνη και για τον Δήμο Ιάσμου. Γιατί δυστυχώς είμαστε μια περιοχή, εν πάση περιπτώσει, φρονώ και θα το πω με λύπη, ότι διαβάζουμε λίγο. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε πολύ. Εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Από την ενάσχυση της δικηγορίας αλλά και της πολιτικής σταδιοδρομίας και εμένα στην καθημερινότητά μου δεν μου έμενε πολύς χρόνος για να διαβάζω. Ευτυχώς θα πω, με το COVID και με τους περιορισμούς και με το χρόνο που αφιερώσαμε στις οικογένειές μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσω και εγώ προσωπικά βιβλία και φρονώ ότι μετάνιωσα που δεν το είχα κάνει μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια τρομερή απόλαυση. Πριν μια εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με την Άγια. Εγώ βέβαια δεν διαβάζω και οφείλω να το ομολογήσω τέτοιου είδους συγγραφήματα. Πιο πολύ διαβάζω πολιτικά, αυτοβιογραφίες, αστυνομικά. Αλλά με το βιβλίο της Νάγιας της Δαλακούρα, με τη Θράσα, θα κάνω μια εξαίρεση και θα τη διαβάσω. Σε κάποια σημεία με την Άγια διαφωνούμε, ταιριάζουμε, σε κάποια έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Είπε η Άγια ότι έχει ετοιμάσει μια ομιλία περίπου 2 σελίδων. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, είμαι του προφορικού λόγου, δεν είμαι του γραπτού λόγου και θεωρώ ότι βγαίνουν πράγματα από μέσα μας όταν μιλάμε ελεύθερα, πολύ πιο ανθρώπινα. Εσύ όμως με την ιδιότητα της συγγραφέως, προφανώς είσαι πιο εξοικειωμένη στον γραπτό λόγο. Και το λέω αυτό από ποια άποψη. Θυμάμαι ότι ο καθένας στη ζωή του σίγουρα περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά η παρουσία του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, μας στιγματίζουν και διαμορφώνουν και τον χαρακτήρα μας και αποδεικνύουν κατά πόσο αγαπάμε αυτό που κάνουμε και με πόση αγάπη το κάνουμε. Θυμάμαι το 2013 όταν απεβίωσε ο πατέρας μου, είχε πέσει στην εποχή που διοργανόταν το Φεστιβάλ Κερασιού και είχα την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τότε. Παρά το ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή, εγώ ήμουν στο καθήκον και βρέθηκα και προσπάθησα με όσες δυνάμεις είχα να βοηθήσω στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κερασιού, γιατί είναι αυτό που αγαπάω η πολιτική μαζί με τη δικηγορία. Και έκρινα σκόπιμο ή βγήκε έτσι από μέσα μου ότι δεν έπρεπε να λείψω από εκείνη την εκδήλωση. Και το λέω αυτό, θα μου επιτρέψεις να το πω. Χτες, αν θέλει μπορεί να το μοιραστεί η ίδια, είχε ένα δυσάρεστο συμβάν, μια δοκιμασία προσωπική ας το πούμε έτσι. Παρόλα αυτά όμως η Άγια η Δαλακούρα σήμερα βρίσκεται εδώ. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει την μεγάλη αγάπη της για αυτό που κάνει, για το βιβλίο, για το συγγραφικό έργο, αλλά και για τον τόπο της. Εμείς θέλω να σε διαβεβαιώσω, Άγια, ότι σαν Δήμος Ιάσμου μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και όσον αφορά την τέχνη και τα γράμματα. Μακάρι να μην ήταν οι περιορισμοί του COVID και να είχαμε κάνει αυτή την εκδήλωση σε ανοιχτό χώρο και με μεγαλύτερη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος Ιάσμου θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια ηθικά και οικονομικά, αγοράζοντας πρωτίστως 100 βιβλία τα οποία
θα διατεθούν, ίσως θα το αποφασίσουμε αυτό, στην τρίτη λυκείου του Δήμου Ιάσμου, που είναι σε θέση, φαντάζομαι, να διαβάσουν αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά θα αποτελεί και ενθύμιο για τον κάθε επισκέπτη του Δήμου Ιάσμου, για όσο θα διαρκεί η θητεία μας τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να γνωρίσω ότι έχεις την αμέριστη συμπαράστασή μας για οτιδήποτε χρειαστείς, και εύχομαι μόλις περάσουν τα μέτρα του COVID να κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση και με τη συμμετοχή του κόσμου. Και εγώ από τη μεριά μου θα διαβάσω με ανυπομονησία το βιβλίο, να δω αν θα μου αρέσει αυτός ο τρόπος γραφής. Παροτρύνω κιόλας όλους τους συντοπίτες μου, συνδημότες μου, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αφενός το βιβλίο μέσα αναφέρεται στο Δήμο Ιάσμου, αναφέρεται σε αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η Αναστασιούπολη και η Μαξιμιανούπολη, και αφετέρου η Νάγια Ιδαλακούρα, και εμείς, εγώ ως πρώτος δημότης αυτού του Δήμου, είμαι υπερήφανος γι' αυτό, έχει καταγωγή από τη Διαλαμπή και είναι και δημότησα Ιάσμου. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιάσμου, αφενός γιατί, όπως είπε ο Δήμαρχος, έχω βιωματική σχέση με τον τόπο αυτό, μιας και ο πατέρας μου κατάγεται από τη Διαλαμπή, και αφετέρου γιατί ο παππούς μου διατέλεσε πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος στον Ιάσμο και αγάπησε πολύ αυτόν τον Δήμο. Αν ζούσε σήμερα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ συγκινημένος για την εκδήλωση αυτή. Επίσης, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που ο Δήμαρχος, ο κύριος Οντέρμουμιν, επέλεξε το λογοτεχνικό έργο μιας ντόπιας ως ένα από τα δώρα που θα προσφέρει στο εξής ο Δήμος Ιάσμου στους φιλοξενούμενους ή στους μαθητές του Δήμου ή στους προσκεκλημένους του. Για μένα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γνωρίσει κανείς το μακρινό παρελθόν ενός τόπου από την ανάγνωση ενός μυθιστορήματος εποχής, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι και η Θράσα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Μια βυζαντινή μυθοπλασία που εκτελείται στη Θράκη, στην οροσειρά της Ροδόπης, ξεκινάει από την καταστροφή της Μουσινούπολης το 1206 και μεγάλο μέρος της, όπως είπε και ο Δήμαρχος, αφορά τα μνημεία που σήμερα εντάσσονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ιάσμου, όπως η Αναστασιούπολη, τα μοναστήρια του Παπικίου Όρους. Η Θράσα είναι ένα βιβλίο πολύ στενά συνδεδεμένο με τον τόπο και με τους ανθρώπους του. Ένα από τα πράγματα για τα οποία ελπίζω είναι το μυθιστόρημα αυτό να αποτελέσει, ανάμεσα σε άλλα, και αφορμή για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή του Ιάσμου. Τα βιβλία έχουν εν γέννη πολύ μεγάλη δύναμη, οι λέξεις έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν εικόνες. Το δικό μου βιβλίο επιδιώκει να προσφέρει εικόνες από τον Ιάσμο του 13ου αιώνα. Ο τόπος αυτός, ο Δήμος, και ταυτίζομαι και σε όλους τους δημότες και εμείς που θα δουν αυτή την συνέντευξη, είναι ένας υπέροχος τόπος. Έχει γραφικούς οικισμούς, έχει σπουδαίες καστροπολιτείες, έχει θεόπνευστα όρη με υπέροχη θέα στην πεδιάδα, μοναδική άγρια πανίδα, υπέροχους χυμάρους και εξαιρετική γαστρονομία. Τα περισσότερα από αυτά περιγράφονται λογοτεχνικά και στη Θράσα. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου αν μετά το πέρας της πανδημίας, μαζί με τους δημότες Ιάσμου, μπορέσουμε να ξαναγηθούμε όλοι μαζί στα μνημεία της περιοχής, ώστε όλοι να γνωρίσουμε μαζί εδώ το ιστορικό παρελθόν μας. Και αυτό είναι και μια υπόσχεση από μένα, ότι θα έρθω όποτε με ζητήσετε ή να τα επισκεφθούμε μαζί. Όποτε θέλετε. Επίσης, μια ακόμα υπόσχεση, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, για το τέλος της πανδημίας, είναι να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη βιβλιοπαρουσίαση, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ, στον Ιάσμο, στην οποία θα έχουμε τη δυνατότητα, την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και όλοι οι δημότες και εμείς, και να συζητήσουμε και όσο χρόνο θέλουμε για το βιβλίο. Κλείνοντας, ήθελα να επισημάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και τιμή για τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων του τόπου μας να στηρίζονται έμπρακτα από τη Δημοτική Αρχή του τόπου μας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο συγκινητικό από έναν δήμαρχο ο οποίος επιλέγει το έργο ενός ντόπιου, έργο πνευματικό ή εργόχειρο, ως δώρο σε φιλοξενούμενους και προσκεκλημένους του για την προβολή του τόπου του. Αν μη τι άλλο, ο τόπος είμαστε οι άνθρωποι. Ξέρω ότι δεν είμαι, αν και είναι ταπεινός και δεν τα λέει, δεν είμαι ούτε η πρώτη, ούτε η μοναδική συγγραφέα, ούτε το πρώτο πνευματικό έργο που έχει υποστηρίξει απλόχερα ο δήμαρχός σας. Εύχομαι ωστόσο η κίνηση του αυτή προς το δικό μου
βιβλίο να συνεχίσει και να επεκταθεί και σε πολλά βιβλία ακόμη, όλων των ειδών. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από ένα βιβλίο και ειδικά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον εκλεκτό Δήμαρχο για την τιμητική στήριξή του στο έργο μου. Να το ευχηθώ να είναι γερός, δημιουργικός, όπως ξέρω, να αγαπηθεί από τους δημότες του, να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί ο τόπος αυτός αξίζει μεγάλη προβολή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Διαμαρτυρία κατά των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, όπου πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το ζωφερό κρύο και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να εκφράσουν την αντίδρασή τους. Η διαμαρτυρία είχε το σύνθημα «Η κοινωνία να ξεχάσει τα κόμματα και να πάρει πρωτοβουλίες», την οποία διοργάνωσαν χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι συστήνονται ως μέλη πρωτοβουλίας κατά της υγειονομικής δικτατορίας. Για να συζητήσουμε για την πρωτοβουλία αυτή, φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας έναν εκ των διοργανωτών της δράση αυτή, τον κύριο Κώστα Καραΐσκο. Κύριε Καραΐσκο, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Η αρχή ξεκίνησε, όπως αναφέρετε και εσείς, μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σας δώσουμε το λόγο να μας μιλήσετε για την διαμαρτυρία αυτή, την οποία πραγματοποιήθηκε, όπου είδαμε ότι παρευρέθηκε αρκετός κόσμος, αψηφώντας τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλώνοντας την αγανάκτησή του για όλη αυτή την κατάσταση, την οποία επικρατεί, να μην πούμε από την αρχή της πανδημίας του COVID-19, αλλά από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, παρατηρώντας ορισμένα πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν ούτε στην κοινή λογική και φυσικά και βάσει της έλλειψης ενημέρωσης και παραπληροφόρησης της οποίας υπήρξε πάνω στο ζήτημα αυτό. Ναι, είναι αλήθεια ότι ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα και τα οποία στην αρχή ευχηδίασαν τους πάντες. Mm-hmm. Όλοι λίγο πολύ, πέρυσι τέτοιο καιρό, ήμασταν σε ένα βαθμό φοβισμένοι, γιατί μας ανακοινώθηκε με έναν τρόπο πανηγυρικό, θα έλεγα, ότι θα κλείσουν τα πάντα, ότι θα πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε ένα αόρατο εχθρό κτλ. Και πιστέψαμε ότι θα υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για να γίνεται κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός υπάκουσε και συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των κυβερνώντων. Μετά όμως από το πρώτο σοκ, όταν άρχισε λιγάκι να φαίνεται το πράγμα, άρχισαν κάποιοι να το αμφισβητούν. Και βλέπαμε ότι οι φωνές αυτές, ωστόσο, δεν ακουγόταν, παρότι αν ήταν κάποιες αβάσιμες απόψεις, θα μπορούσαν εύκολα σε ένα διάλογο να εκτεθούν και να γελιοποιηθούν ενδεχομένως. Είδαμε όμως ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα φημώνονταν όσοι διαφωνούσαν, και από το καλοκαίρι και πέρα, βέβαια, άρχισε μια παράνοια σε όλα τα επίπεδα, η οποία οδήγησε στην επανάληψη των εγκλεισμών, αυτά τα lockdown, τα οποία στοιχίζουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα στην πατρίδα μας, και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά πενιχρό. Μάλιστα, στη διάρκεια του lockdown αυτού του φθινοπόρου ζήσαμε τις μεγαλύτερες εκατόμβες, δηλαδή είχαμε για ένα μεγάλο διάστημα, πάνω από 3 εβδομάδες, κάθε μέρα περίπου 100 νεκρούς, και οι διασωληνωμένοι είχαν ξεπεράσει το 600. Και παρότι αυτή η συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή εκτονώθηκε, όπως έγινε σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως του τι μέτρα θα λάμβαναν, βλέπουμε ότι τώρα επανερχόμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση, με ένα υποτιθέμενο τρίτο κύμα, και ο παραλογισμός πάει σύννεφο. Από την σύσταση για τη μάσκα περάσαμε στην υποχρέωση και για τους εσωτερικούς και για τους εξωτερικούς χώρους, και τώρα μας λένε για δεύτερη μάσκα. Αυτοί οι οποίοι μέχρι την περασμένη άνοιξη, επί δεκαετίες ολόκληρες, λέγανε ότι η μάσκα δεν συνίσταται, ότι δεν χρειάζεται για χρήση από το γενικό κοινό, αλλά μονάχα από τους επαγγελματίες της υγείας σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιπτώσεις. Και τώρα έχουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δρακόντιες και επιφέρουν αστρονομικά πρόστιμα για τον καθένα μας. Υποτίθεται ότι βάζει κάποιος κίνδυνο την υγεία των γύρω του, και με αυτό το πρόσχημα και με το πρόσχημα ότι ζούμε μία δίθεν έκτακτη κατάσταση, έχουν καταστρατηγηθεί όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου, όλες οι ελευθερίες μας, έχει αλλάξει ουσιαστικά το πολίτευμα στο οποίο ζούμε. Δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε δημοκρατία, είναι αστείο. Και η διαμαρτυρία έχει να κάνει με αυτό, να εκφραστούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αμφισβητούν φυσικά την ύπαρξη του ιού ή το ότι υπάρχει μία νόσος η οποία
είναι υιογενείς και σε κάποιες ηλικίες είναι ενδεχομένως και πολύ θανατηφόρα και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο ζούμε είναι μια δυστοπική κοινωνία. Πολύ σωστά. Μάλιστα, κύριε Καραΐσκο, πώς προέκυψε η δημιουργία της ομάδας αυτής? Όπως ξέρετε και στα δημοτικά και στα ευρύτερα πράγματα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία είναι ανήσυχη και κινείται γύρω από οτιδήποτε αφορά την κοινωνία, προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις και να βλέπει τα πράγματα με ένα μάτι πολιτικό και μεθοδικό. Φυσικά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι γιατροί στην ομάδα μας και οι οποίοι μας δίνουν τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε, ξέρετε, συχνά πάμε στην Ελλάδα από τη μία άποψη στην ακριβώς αντίθετη και έτσι και αυτό το δίκιο που είχαμε ενδεχομένως το χάνουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε τίμοι με τα πράγματα, με όποιο θέμα και αν καταπιανόμαστε και κάπως έτσι ασχοληθήκαμε και με το ζήτημα της πανδημίας. Μάλιστα. Βλέποντας πάντως, παρατηρώντας τις καταστάσεις, βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος έχει ξεκινήσει και αντιδράει, είτε μεμονωμένος είτε συλλογικά. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του καθηγητή της νομικής σχολής, του κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης, διαμαρτυρόμενος για την φήμωση την οποία επιχείρησε σε βάρος του. Ο οποίος θα περευρισκόταν και αυτό στην διαδήλωση αυτή, αλλά γνωρίζουμε ότι βρίσκεται κάτω στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, απέστειλε ένα κείμενο το οποίο διαβάστηκε εκείνη τη στιγμή στην κεντρική πλάτη της πόλης. Αν θέλετε να κάνετε μία αναφορά στο ζήτημα αυτό. Ναι, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί, γιατί δεν είναι και πολλοί, ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι παρετούνται από τη δουλειά τους για λόγους αρχών, γιατί εναντιώνονται σε μία κατάσταση την οποία οι περισσότεροι την παραβλέπουν και κάνουν περίπου τη δουλειά τους χωρίς να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους ανωτέρους ή με το γενικό πνεύμα το οποίο επικρατεί. Ωστόσο, ο κύριος Βαθιώτης, αναπληρωτής καθηγητής του ποινικού δικαίου στη νομική σχολή Κομωτινής επί 16-17 χρόνια, ένας άνθρωπος πολύ κατρατισμένος, με περγαμηνές και με, πιστεύω, τεράστιο εκπαιδευτικό έργο. Οι φοιτητές του ξέρουν πολύ καλά το πόσο, με πόση αγάπη και επάρκεια έκανε τα μαθήματά του. Παραιτήθηκε τελικά από το Δημοκρίτιο γιατί έγινε μία καταγγελία σε βάρος του για το γεγονός ότι υποτίθεται ότι κάνει προπαγάνδα τις ώρες του μαθήματος. Αυτό ήταν πραγματικά ανήκουστο. Μιλάμε για πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο, όπως ξέρετε, καθιερώθηκε το 19ο αιώνα, άρχισε να συζητείται, επειδή έπρεπε οι καθηγητές πανεπιστημίων να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να μην διώκονται από την εξουσία. Σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για το άσυλο υπερασπιζόμενοι κάποιους μπάχαλους που σπάνε τα πανεπιστήμια και δεν μιλάμε για μια περίπτωση η οποία είναι ακριβώς η περίπτωση του κ. Βαθιώτη, ο οποίος δίδασκε ακριβώς ποινικό δίκαιο και περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ζωής και της υγείας του πολίτη με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε σωστό. Και αυτό θεωρήθηκε, καταγγέλθηκε επωνύμως στη σχολή ότι είναι προπαγάνδα και του επιβλήθηκε κάποιος περιορισμός ώστε δεν μπορούσε να κάνει ένα μεταπτυχιακό το οποίο είχε αναλάβει. Μετά από αυτό, φυσικά, επειδή είναι ένας άνθρωπος που διέπεται από αρχές και από αξιοπρέπεια στη ζωή του, ένιωσε προσβεβλημένος και παραιτήθηκε από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι η διαδήλωση αυτή δεν είχε κομματικό χαρακτήρα, δεν έχει σχέση κάποιος κομματικός προσδιορισμός και εκ των διοργανωτών και εκ των συμμετοχόντων. Ήταν απλά συγκεντρώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι συμμερίζονται τις δικές σας απόψεις και οι οποίοι βιώνουν έντονα τα τελευταία φαινόμενα τα οποία έχουν ξεφύγει από τα δεδομένα και τις αρχές τις οποίες πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Καραΐσκο, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το γενικότερο κλίμα όσον αφορά την πανδημία, όσον αφορά την έγκαιρη ενημέρωση που υπάρχει και την πολύ έντονη παραπληροφόρηση. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το κλίμα το οποίο ζούμε είναι κάποιος να σταματήσει να βλέπει τηλεόραση. Δεν το λέω φυσικά για τα κανάλια τα περιφερειακά, τα οποία πραγματικά διασώζουν
την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, αλλά τα κεντρικά κανάλια είναι μονάχα, μοιράζουν δελτία πανικού, τίποτα άλλο. Έχουν από το πρωί ως το βράδυ σε κατάσταση ιστερίας κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι να μας βομβαρδίζουν με νούμερα και με προβλέψεις οι οποίες είναι δυστοπικές και εφιαλτικές, και ο κόσμος έχει χάσει πραγματικά τη λογική του μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν υπήρχε προς τιμή του, πιστεύω, στο Κρήτη TV ο Γιώργος Σαχίνης να κάνει εκπομπές με κάποιους διαφορετικούς ανθρώπους, καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και λοιπά, οι οποίοι έχουν το θάρρος της γνώμης να πούν κάτι διαφορετικό, φαντάζομαι στην Ελλάδα δεν θα ήξερε κανένας ότι υπάρχει δεύτερη άποψη. Δεν θα είχε ακούσει κανείς τον καθηγητή, τον κύριο Κούβαλα, τον κύριο Φαρσαλινό, τον κύριο Βανταράκη, τον κύριο Ποντίκα, τον κύριο Γεροτζάφα, ένα σωρό καθηγητές και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, τον κύριο Γάκη, οι οποίοι δουλεύουν σε αυτά τα θέματα επί χρόνια, οι οποίοι ενδεχομένως είναι και κορυφαίοι στον κλάδο τους, αλλά δεν είναι στην επιτροπή η οποία συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται και πραγματικά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ προπαγάνδας. Πάμε τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω το εμβόλιο. Πάμε λοιπόν για έναν εμβολιασμό. Ποιος δεν θα ήθελε να υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό? Κανένας δεν θα έχει αντίρρηση για κάτι τέτοιο. Οι αντιρρήσεις όλες έχουν να κάνουν με το αν πράγματι ισχύουν αυτά τα οποία λένε οι εταιρείες και τα οποία να μεταδίδουν τα κανάλια και οι κυβερνήσεις προς τους λαούς. Αν είναι έτσι, φυσικά ποιος θα έχει αντίρρηση για το εμβόλιο? Όμως δεν βλέπουμε να γίνεται η παραμικρή αναφορά, όχι μόνο για τις τεχνικές προδιαγραφές και για όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν, αλλά ακόμη και για τα συμβάντα τα οποία τα μαθαίνουμε από περιφερειακά κανάλια, τα μαθαίνουμε από το διαδίκτυο, ότι τώρα στην Κέρκυρα υπάρχουν δύο άνθρωποι, μία νοσηλεύτρια και ένας γιατρός, οι οποίοι έχουν παραλύσει μετά το εμβόλιο, αμέσως μετά το εμβόλιο, ή ξέρω εγώ ένας ηλικιωμένος ο οποίος πέθανε στο Ηράκλειο. Αυτά πρέπει να αναδεικνύονται, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ο σκοπός είναι δηλαδή να γίνει η δουλειά έτσι όπως έχει προγραμματιστεί από κάποιους, ή να διασφαλιστεί η υγεία του κόσμου. Και αν ακόμη πράγματι αυτά τα γεγονότα δεν συνδέονται με τον εμβολιασμό, όπως μας λένε, τουλάχιστον αυτό να είναι κάτι πάνω στο οποίο θα πιστούμε. Εδώ γίνεται γενικά, Φωτεινή, μια προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν γίνεται προσπάθεια να πιστεί στη λογική του ή για να, τέλος πάντων, ακόμη και αν διαφωνεί, να εκθέσει τις απόψεις του και να τα βάλει κάτω και να τα ζυγίσει. Εδώ μιλάμε για την τρομοκράτηση του κόσμου έτσι ώστε να υπακούσει. Να υπακούσει στις μάσκες, με τον τρόμο του προστίμου, να υπακούσει στον εμβολιασμό, να υπακούσει στα μέτρα του εγκλεισμού, του περιορισμού των κινήσεών του, και όλα αυτά με ένα μηδενικό πρακτικά αποτέλεσμα, το οποίο βλέπουμε ότι και σε χώρες οι οποίες δεν έλαβαν κανένα μέτρο, όπως είναι η Λευκορωσία ή η Σουηδία ή κάποιες άλλες, είχαν πάνω κάτω άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Καρέσκο, να επανέλθουμε λίγο στην ομάδα και στην δράση της. Διοργανώνεται κάποια επερχόμενη διαδήλωση? Υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό σας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με αυτού του είδους τις εκδηλώσεις δεν προχωράει το πράγμα. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε και το είδαμε και από τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν την Κυριακή. Όλων η έγνοια ήταν το τι μπορούμε να κάνουμε παρακάτω. Δηλαδή, πέρα από το να δηλώσει κανείς την αντίθεσή του σε αυτόν τον οριμαγδό της προπαγάνδας, είναι και το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ξαναφέρουμε τις ελευθερίες και τις ζωές μας, τις δουλειές μας, mm-hmm, πίσω στην κανονικότητα. Όχι σε μια νέα κανονικότητα που θα ζούμε σαν ένα διαφορετικό είδος, αλλά πίσω στην κανονικότητα. Με το να συγκεντρωθούμε και να τα πούμε μεταξύ μας δεν είναι αρκετό. Εμείς έχουμε ήδη φτιάξει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία λέγεται emperorsclothes.gr, δηλαδή τα ρούχα του αυτοκράτορα από το γνωστό παραμύθι του Άντερσεν, γιατί ο βασιλιάς είναι γυμνός κατά τη γνώμη μας, αλλά δεν το λέει κανένας όπως είναι προφανές, ή μάλλον το λένε κάποιοι οι οποίοι φημώνονται. Και να ξεκινήσουμε από ένα επίπεδο συνεννόησης και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε ότι υπάρχει πανελλαδικά μία κινητικότητα. Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια να φτιαχτεί ένας χώρος ιδεών και ίσως να είναι και πολιτικός, ο οποίος θα
οργανωθεί σε όλη τη χώρα και ο οποίος θα μαζέψει όλες τις σοβαρές αντιτιθέμενες φωνές στην προπαγάνδα της πανδημίας. Από εκεί και ύστερα αυτή η κίνηση μπορεί να έχει επαφή με τις ανάλογες κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη σχηματοποιηθεί στο εξωτερικό. Ξέρετε, στη Γερμανία υπάρχουν δύο κόμματα ήδη κατασκευάστηκαν, μάλιστα, τα οποία θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές με βάση την αντίθεσή τους στην πανδημία. Υπάρχει δηλαδή τεράστια αντίδραση, άσχετα που δεν μεταφέρεται στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν τίποτα. Στην Ελλάδα θα προσπαθήσει να αποκτήσει επαφή και με τα κινήματα του εξωτερικού. Μάλιστα, κύριε Καραϊσκού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής με αρρωγούς τους επιχειρηματίες της πόλης διεξήγαγε για ακόμη μία χρονιά έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος για το έτος 2020 στην περιοχή δράσης του κατά την αποτίμηση του έτους του οποίου περίληφθε. Ένα έτος πολύ δύσκολο δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 με το 2021 να φαντάζει ακόμη πιο δύσκολο. Βρισκόμαστε στους πρώτους μήνες, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και είναι σίγουρα βέβαιο το μέλλον των επαγγελματιών. Να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, με την οποία θα μιλήσουμε για το πόρισμα της έρευνας αυτής. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο που δίνετε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το πώς κινήθηκε η αγορά και οι επιχειρηματίες στην πόλη μας. Κύριε Κωνσταντινίδου, να σας δώσουμε το λόγο, να ξεκινήσουμε με το συνολικό πόρισμα της έρευνας αυτής. Σίγουρα τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών των οποίων περάσαμε με την υγειονομική κρίση το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά να μας τα πείτε καλύτερα εσείς με όλες τις λεπτομέρειες. Για πέμπτη στην επόμενη χρονιά, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής διεξήγαγε έρευνα, τερματοποιημένη έρευνα σε 16 κλάδους της περιφέρειας και σε 14 κλάδους του κέντρου, για να δούμε πώς κινήθηκε η αγορά κατά το 2020, που ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω και της πανδημίας που υπήρχε το 20 αλλά υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και βέβαια η ιδιαιτερότητα που είχε αυτή τη χρονιά η έρευνα ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο δίναμε στους εμπόρους, ήταν λίγο πιο στοχοποιημένο ως προς το ποιος ήταν ο τζίρος και πώς κινήθηκαν τα καταστήματα σε σχέση με το 2019. Πώς κινήθηκαν τα καταστήματα κατά την περίοδο ανάμεσα στα δύο lockdown, που ήταν μια ιδιαίτερη περίοδο και με πάρα πολλές ιδιαίτερες συνθήκες. Πώς κινήθηκαν τα καταστήματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, που είχαμε το click away, κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Και φυσικά για το αν υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα στην περιοχή μας, τι καταστήματα ηλεκτρονικά υπάρχουν, αν δημιουργήθηκαν καινούργια καταστήματα ή αν έχουν οι εμπορικοί επαγγελματίες τη δυνατότητα να κάνουν κάποια, να κινηθούν προς αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Τι κατέγραψε λοιπόν η ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών στο κέντρο, καθώς υπάρχει ο διαχωρισμός αυτός στις έρευνές σας, τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται περιφερειακά? Λοιπόν, αυτό που είδαμε με μια γρήγορη και πρώτη ματιά στις επιχειρήσεις του κέντρου, βλέπουμε ότι το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι κινήθηκε χειρότερα από πέρσι στο ποσοστό 20-30%. Εκεί βρισκόμαστε περίπου κατά μέσο όρο. Μόλις 9% δήλωσε ότι κινείται στα ίδια επίπεδα και ένα 10,5% δήλωσε μια μικρή αύξηση της τάξης του 10%. Εδώ βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη πτώση, πάνω από 50%, την είχε η εστίαση. Και μετά ερχόμαστε στο 40% η ένδυση υπόρριστη. Βλέπουμε ότι οι κλάδοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη πληγή και τη μεγαλύτερη πτώση στον κύκλο εργασιών τους είναι αυτοί. Βέβαια, βλέπουμε εδώ στον αντίποδα έχουμε το σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι στις επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν στο κέντρο. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι το 25% κινήθηκε χωρίς καμία μεταβολή, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και βλέπουμε ότι το 37% είχε και αύξηση. Εδώ βλέπουμε η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα καταστήματα, τις αστοτικά καταστήματα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα ήδη κινήθηκαν πτωτικά μεν, σε ένα ποσοστό στο 20-30%. Βλέπουμε πως νήματα χρηστός έχουμε το 75% δήλωσε πτώση και η βιβλιοφορτοπολία έχουμε ότι ένα 25% δήλωσε πτώση μέχρι και 30%. Μάλιστα. Τώρα, πόσο μεγάλη διαφορά ήταν στον κύκλο εργασιών στα περιφερειακά καταστήματα? Ναι, τα περιφερειακά καταστήματα
έχουν και αυτά αρκετά μεγάλη πτώση και βλέπουμε ότι το 73 περίπου της 100 μας δήλωσε ότι έχει πτώση στο τζίρο, στον ετήσιο κύκλο εργασιών του, με τη μεγαλύτερη πτώση να την βλέπουμε στο 20-30%, δηλαδή περίπου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα όπως κινήθηκε και το κέντρο. Εδώ όμως βλέπουμε ότι πόσο σημαντική είναι η ενοποίηση της αγοράς και πώς το κάθε κατάστημα και ο κάθε οικονομικός κλάδος είναι ένας κρίκος της αλυσίδας, της οποίας βιώνουμε εμείς επιχειρηματίες. Εδώ βλέπουμε στην περιφέρεια, γιατί στην περιφέρεια είναι τα επιμέρους καταστήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση και με την εστίαση. Δηλαδή είναι τα αρτοπλοεία, είναι τα σακροπλαστεία, είναι τα ιχθυοπολεία, είναι τα ακροπολεία. Εδώ βλέπουμε ότι αυτά έχουν μία πτώση του 40%, γιατί έχουν να κάνουν άμεσα με την εστίαση. Σταμάτησε ο κρίκος της αλυσίδας της εστίασης, οπότε βλέπουμε μεγάλη πτώση και σε αυτά τα καταστήματα. Αντίθετα, βλέπουμε μία μεγάλη αύξηση στις μεταφορές, το 50%, και εδώ είναι τα καταστήματα courier, το πώς η κίνησή τους αυξήθηκε από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα, όσον αφορά τώρα τα καταστήματα που ήταν κλειστά κατά τη διάρκεια του lockdown και επανελειτουργήσαν από ένα σημείο και μετά, ποια ήταν η εξέλιξη στο τζίρο τους? Η εξέλιξη. Εδώ βλέπουμε κυρίως τα καταστήματα του κέντρου. Βλέπουμε ότι είχαν μία, το 71% μας είπε ότι κινήθηκε πτωτικά. Γιατί τώρα, ήταν η καλοκαιρινή περίοδος, στην οποία ναι μεν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα με όλα τα πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν δοθεί, όμως δεν έπαψε να λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο που ήδη είχε μπει στην ζωή μας και στην καθημερινότητα των καταναλωτών, αλλά και τα συνεχόμενα κρούσματα τα οποία ακούγαμε και η ανασφάλεια και ο φόβος που είχε δημιουργηθεί ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας όσον αφορά την αγορά. Γι' αυτό και την περίοδο ανάμεσα στα δύο lockdown, παρότι είχαμε και τις καλοκαιρινές μας εκπτώσεις, την μεγάλη δηλαδή καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδο, βλέπουμε ότι εκεί και πάλι τα καταστήματα κινήθηκαν πτωτικά, με το 71% να μας λέει ότι ο κύκλος εργασιών ήταν πολύ πιο κάτω από το 2019. Ένας καινούριος τρόπος αγοράς και πώλησης αγαθών και προϊόντων, το click away, μπήκε στη ζωή μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων με την μέθοδο αυτή κατά την εορταστική περίοδο, ξεκινήσουμε από τότε? Το click away μπήκε στη ζωή μας κατά το άνοιγμα της εορταστικής περίοδου του Χριστουγέννου, για να μην χαθεί και αυτή η μεγάλη εορταστική περίοδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον Μάρτιο που ήμασταν κλειστά, χάσαμε την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Οπότε για να μπορέσουμε να μην χάσουμε και τη μεγάλη εορταστική περίοδο του Χριστουγέννου για πάρα πολλά καταστήματα και για πάρα πολλούς κλάδους, είναι περίπου στο 0,5% του ετήσιου τζίρου του. Οπότε δημιουργήθηκε αυτή η ενδιάμεση κλίση του click away, δηλαδή είναι ένας νέος τρόπος. Μπορούσαν οι καταστηματάρχες, οι καταναλωτές, συγγνώμη, να επικοινωνούν με τους καταστηματάρχες μέσω ενός μηνύματος ή τηλεφωνικά και να κλείνουν ένα ραντεβού και να παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους εκτός του καταστήματος. Δούλεψαν κάποια καταστήματα, ωστόσο όμως αυτή η μέθοδος δεν ήταν για όλα τα μαγαζιά, δεν μπόρεσαν να την λειτουργήσουν όλα τα καταστήματα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι το 81% των καταστηματαρχών να μας λέει ότι κινήθηκε πολύ πτωτικά, παρόλο το ότι δούλεψε και με το click away. Ήταν μια καινούργια μέθοδος, μια πρωτόγνωρη μέθοδος, την ακολούθησαν κάποια καταστήματα, κάποια άλλα δεν μπόρεσαν να την ακολουθήσουν, αλλά και η περίοδος των Χριστουγέννων με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες ζήσαμε, οι καταναλωτές προτίμησαν να επικεντρωθούν στα πιο βασικά και στα πιο χρηστικά, θα έλεγα, αντικείμενα που αφορούσαν κυρίως το παιδί, τα δώρα τα οποία αφορούν τα παιδιά και το φαγητό. Μάλιστα. Τώρα, η συνθήκη της πανδημίας δημιούργησε και νέες ανάγκες στην αγορά, καθώς με την επιβολή του lockdown και με το παρατεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων, οδηγήθηκαν πολλοί καταστηματάρχες στην δημιουργία e-shop, του ύλης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πώς λειτουργήσε η μέθοδος αυτή όσον αφορά εδώ την περιοχή? Εδώ θέλω και να κλείνουμε εμείς την έρευνά μας με αυτή την ανάλυση που κάνουμε για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την διαφήμιση και την προβολή των καταστημάτων μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο παίρνουμε από τα καταστήματα της πόλης μας. Γιατί και πέρσι στην έρευνά μας είχαμε δει ότι τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με το λεγόμενο e-shop, ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Φέτος βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό ανέβηκε και αγγίζει το 33%. Μάλιστα. Στο σύνολο του όμως, δηλαδή και τα καταστήματα τα οποία έχουν e-shop ή αυτά τα οποία έχουν καταθέσει για να δημιουργήσουν ένα e-shop, αλλά είναι και η προβολή που κάνουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο βίαια, θα λέγαμε, μπήκε αυτή η νέα μέθοδος στην ζωή μας, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης της πανδημίας, της οποίας βιώνουμε.
Ωστόσο, όμως, θετικό είναι το ότι πάρα πολλά καταστήματα ενδιαφέρθηκαν, ενημερώθηκαν και είτε έχουν ανοίξει είτε είναι στη διαδικασία για να ακολουθήσουν αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Καλώς ή κακώς, η αγορά πάει προς νέες μορφές. Το εμπόριο θα παραμείνει έτσι ώστε έχει με το φυσικό κατάστημα στην παραδοσιακή του μορφή. Ωστόσο, όμως, η εξέλιξη είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα και καλό είναι να ακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς την επόμενη μέρα του εμπορίου παρόν. Μάλιστα. Κρατάμε οπότε αυτό το σημείο το οποίο τονίσατε κι εσείς. Και θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα, κύριε Κωνσταντίνο, όσον αφορά τα μέτρα στήριξης. Να τα βάλουμε σε εισαγωγικά τα λεγόμενα μέτρα στήριξης, τα οποία αναφερόμαστε πλέον μόνο στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Τι ακριβώς γίνεται με τους επαγγελματίες, πώς θα τους βοηθήσει το μέτρο αυτό και αν ελπίζουμε σε κάτι άλλο στο μέλλον. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο και ένα πάρα πολύ καλό μέτρο για όλους τους επαγγελματίες και πραγματικά είναι μια βοήθεια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, αν δεν ξεκαθαρίσει ότι η επιστρεπτέα θα γίνει μη επιστρεπτέα, νομίζω ότι και αυτή θα είναι ένας βραχνάς στον λαιμό των επαγγελματιών. Γιατί κλείνουμε ή πολυτουργούμε με κρατική εντολή και βλέπουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο χρεωμένη μέρα, γιατί πέραν από τον πακτολό των συσσωρευμένων υποχρεώσεων των οποίων θα έχουμε και το δάνειο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οπότε εμείς αυτό που λέμε, τα μέτρα στήριξης τα οποία ζητάμε για όλους τους επιχειρηματίες, είναι και για όλο τον εμπορικό κόσμο της περιοχής μας και όχι μόνο, είναι η μετατροπή όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή και πέραν της πανδημίας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα καταστήματά μας. Κυρίως βέβαια ζητούμε το μέτρο την επαναφορά των 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις μας και πέραν το πέρας της πανδημίας, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί, κυρία Πασκαλίδου, όλες αυτές οι αναβολές και αναστολές οι οποίες έχουν δοθεί, ο χρόνος περνάει και κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν από τις επιχειρήσεις. Και πολλής λόγος έχει γίνει τώρα τελευταία και για τις επιταγές. Γιατί εδώ θα λέγαμε ότι λίγο καθυστέρησαν και να ενημερωθούν και οι τράπεζες, παρότι είχε νομοθετηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Καθυστέρησαν να ενημερωθούν οι τράπεζες. Ενημερώθηκαν μόλις Δευτέρα 15 του μηνός για την παράταση των επιταγών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, που πήραν παράταση 75 μέρες. Εμείς εδώ έχουμε μία πρόταση σε συνεργασία με την ΕΣΔΕ και την έχουμε καταθέσει και στα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και λέμε, να σας το πω έτσι λίγο για να, πολύ απλά για να το καταλάβετε, ζητάμε μία ειδική επιστρεπτέα προκαταβολή προς όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αξιόγραφα και όλα τα αξιόγραφα τα οποία έχουν κοπεί και έχουν πληρωθεί κατά την περίοδο των lockdown, να δοθούν κίνητρα, αντί να τα καταθέσουμε στο σύστημα Δίας των Τραπεζών, να τα καταθέσουμε στο σύστημα της ΑΔΕ, mm-hmm. ούτως ώστε να καλυφθούν από την ΑΔΕ και εμείς να μπορέσουμε μετά το 2021 να τα αποπληρώσουμε σε ένα μακροχρόνιο διάστημα των 24, 20 ή 36 δόσεων. Mm-hmm. Έτσι, το ωφέλη που θα έχουμε θα είναι ότι παρακάμπτουμε το τραπεζικό σύστημα, που είναι πάρα πολύ δυσκίνητο και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και έξοδα στους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως καλύπτονται οι επιταγές και τα αξιόγραφα στους κομιστές και μπορεί να συνεχιστεί ο κύκλος των εργασιών των κομιστών. Δηλαδή, θα μπορέσουν αυτοί που έχουν τις επιταγές να τις εισπράξουν κανονικά και να μπορέσουν να αποπληρώσουν εμπορεύματα, να συνεχιστεί ο κύκλος της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των προμηθευτών μας και να μπορέσουμε να έχουμε και ένα καλύτερο μέλλον στις επιχειρήσεις όλες. Δηλαδή, δεν κόβεται η αλυσίδα της ρευστότητας της επιχειρήσης. Συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό και διευκολύνονται όλοι οι κλάδοι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Κωνσταντίνο, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Ευρύτης Κώστας Γκατσιούδης, κορυφαίος στρατιώτης αθλητής του αιώνα, αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία πολύ γνωστού αθλητικού site. Ο Ευρύτης Ακουντιστής από το Διδημότυχο αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία την οποία διοργάνωσε η γνωστή αυτή αθλητική ιστοσελίδα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης. Μια διαδικασία που διήρκησε 2 ολόκληρους μήνες, με τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία να φτάνουν τους 3.000. Εμείς θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Γκατσιούδη, τον κορυφαίο Έλληνα κοντιστή, το οποίος αποτέλεσε μέλος μιας σπουδαιότατης γενιάς του εγχώριου κλασικού αθλητισμού κατά τη δεκαετία του 90, με ένα παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, με 3 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες. Κύριε Κατσιούδη, σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και σας.
Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην διάκρισή σας αυτή. Τα θερμό μας συγχαρητήρια να σας δώσουμε. Μία διάκριση η οποία αναδεικνύει την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σας και μέσα στο χώρο του αθλητισμού, τον οποίο υπάρχετε όλα αυτά τα χρόνια και ως ενεργό μέλος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία ζείτε και ασχολείστε ενεργά με τον αθλητισμό όσον αφορά τον τομέα του προπονητισμού. Ναι, όντως σας ευχαριστώ πολύ. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη, ας το πω, έκπληξη. Βέβαια, ο διαγωνισμός αυτός ήταν άτυπος. Αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι ο κάθε αθλητής ο οποίος πήρε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό έχει προσφέρει τα μέγιστα στον αθλητισμό της περιοχής μας και πόσο μάλλον και στον αθλητισμό της χώρας μας. Βεβαίως και με γέμισε απεριόριστη χαρά το γεγονός ότι ο κόσμος επέλεξε εμένα ως τον καλύτερο αθλητή. Αλλά αυτό, εμένα, παρότι ότι με χαροποιεί, θα ήθελα να πω ότι οι νικητές είμαστε όλοι σε αυτόν τον διαγωνισμό και αυτό, όπως σας είπα, γιατί όλοι μας έχουμε προσφέρει στον αθλητισμό της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Γκατσιούδη, να μιλήσουμε λίγο για το άθλημα το οποίο σας ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια και κατά το πόσο έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών στην Ελλάδα. Ναι, το αγωνισμός που είναι το αγώνισμα που με ενδιαφέρει εμένα όσο και το πλήστο, αυτή τη στιγμή δεν έχει να επιδείξει στην Ελλάδα κάτι το άμεσα εξαιρετικό, θα έλεγα. Υπάρχουν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι έχουν τα φόντα να προχωρήσουν. Βέβαια, θα χρειαστούν πάρα πολύ δουλειά. Είναι και λίγο περίεργες οι συνθήκες τώρα σχετικά στον αθλητισμό και αυτό λόγω της επιδημίας που έχει πλήξει όλη την ανθρωπότητα. Έχουν παραμείνει κλειστά τα στάδια και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει τις προσπάθειες των αθλητών. Χρειάζεται πολύ μεγάλη επιμονή και θέληση. Οι αθλητές προσπαθούν να βρουν χώρους όπου θα μπορέσουν να προπονηθούν απερίσπαστοι, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο στις υπάρχουσες συνθήκες που υπάρχουν τώρα. Μάλιστα, σίγουρα ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19 και τον πολύ σημαντικό αντίκτυπο τον οποίο έχει επιφέρει στο χώρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, πιστεύετε ότι θα μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να χάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό του ενός έτους, όλα αυτά τα μεγάλα αθλητικά events και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες λάβαναν χώρα στην Ελλάδα το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πρώτερη κανονικότητά μας όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες? Από τον Μάιο και μετά πιστεύω ότι ναι, θα ξαναεπανέλθει ο αθλητισμός στα παλιά του επίπεδα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο υψηλό θα είναι το επίπεδο και αυτό γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω κατά πόσο οι αθλητές μπορούν να προσπαθούν να προπονούνται απερίσπαστοι και να δίνουν το 100% της προπόνησής τους. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια και οι Ολυμπιακοί αγώνες οι οποίοι φέτος είναι να γίνουν είναι και αυτοί ένα πολύ μεγάλο δείγμα του ότι θεωρώ ότι οι αθλητές θα προσπαθήσουν δηλαδή γιατί θα θέλουν να πετύχουν το όριο των Ολυμπιακών αγώνων και να παρακολουθήσουν το εκεί. Μάλιστα. Κύριε Γκατσιούδη, υπήρξατε μέλος μιας σπουδαιότατης γενιάς αθλητών κατά την δεκαετία των 90's. Συνεχίζετε να είστε ενεργό μέλος μέσα στο κομμάτι του αθλητισμού. Ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε τους θρακιώτες αθλητές μας. Σε ό,τι αφορά τον κλασικό αθλητισμό εννοείται, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη και αυτό γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τελευταία δεν έχουν ξεκινήσει μάλλον οι αγώνες τα διασυλλογικά πρωταθλήματα ούτως ώστε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δικοί μας οι συναθλητές εδώ στον τόπο μας. Πρόσφατα έγινε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Βέβαια δεν ξέρω ποιοι θρακιώτες αθλητές λάμβανε μέρος σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Από την άνοιξη πιστεύω θα είμαστε πιο σίγουροι για να δούμε τι μέλη γενέστε με τις επιδόσεις των θρακιωτών αθλητών μας. Μάλιστα. Να ανοίξουμε τώρα ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο, την σεξουαλική κακοποίηση και τον αθλητισμό. Ακούσαμε αρκετές υποθέσεις οι οποίες μας συγκλώνησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά τις δηλώσεις της κυρίας Μπεκατόρου άνοιξε ο ασκός του αιώλου σχετικά με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και βίας οι οποίες υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο ζήτημα? Σαφέστατα, καταδικάζουμε όλο αυτό το γεγονός. Όλοι οι αθλητές είμαστε υπέρ της Μπεκατόρου. Mm-hmm.
το τι βίωσε αυτή η κοπέλα όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί, πώς μπόρεσε και το βίωσε. Βέβαια, το μόνο αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι ότι επέλεξε μετά από πάρα πολλά χρόνια να κάνει αυτή την καταγγελία. Θα έπρεπε τέτοιου είδους γεγονότα να γίνονται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να φέρουμε τα απαραίτητα μέτρα, ας πούμε, και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Είμαστε μαζί με την αθλήτρια και φυσικά καταδικάζουμε όλοι οι αθλητές και όλος ο κόσμος φυσικά τέτοιες ενέργειες. Μάλιστα. Κύριε Κατσουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα, 3η 16 Φεβρουαρίου, αλλά και αύριο, Τετάρτη 17 του μηνός. Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου. Εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopi.net.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.